Τώρα, το τι θα γίνει στο οριστικό δικαστήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανείς. Άρα, από ό,τι μου λέτε, μπορεί για να το να υπάρχει, πω πολύ, πολύ απλά. Αλλά μπορεί τελικά να μην ρυθμίσει. Έχω να απορριφθεί. Ένα λεπτό, παιδιά. Επειδή ακούω εγώ τους βουλευτές και λένε, α, μην ανησυχείτε, υπάρχει ο νόμος Κατσέλη. Εδώ ακούω πέντε παραλλαγές. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη. Είναι αλλά είναι δικαστική απόφαση. Έτσι, μπράβο. Σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξω. Έτσι, μπράβο. Ένα παράδειγμα, Γιώργο. Κάποιο που δίνανε μηδενικά εισοδήματα και εκείνη την περίοδο πήρε 100.000 ευρώ, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να αποδείξει ότι καλό δανείστηκε. Λοιπόν, βέβαια, κάποιος ο οποίος είχε μια σημαντική μείωση, μπορεί πιο εύκολα να το αποδείξει. Επίσης, ο νόμος Κατσέλη σώζει μόνο πρώτη κατοικία. Η λοιπή περιουσία κανονικά ρευστοποιείται, εκτός κι αν αποδείξει είτε ότι είναι πάρα πολύ μικρή αξία, είτε ότι έχει ένα πολύ μικρό δικαίωμα, 10% στο ακίνητο, είτε ότι επειδή είναι πάρα πολύ φτωχό, χρειάζεται το ενίκιο για να μπορεί να πληρώνει τι μηνύε. Λοιπόν, και αυτό εξαρτάται όμω. Από υποστοχάσει που έχουν δώσει και δεύτερο και τρίτο ακίνητο. Και ένα μόνο τελευταίο, αυτό που είπε όλοι, πολύ σημαντικό. Και να μην έχει τα κριτήρια. Άχ, εσύ είσαι δικηγόρη. Τελεία. Και του έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού. Ναι, αν υποβάλει την αίτηση ακόμα και μία μέρα πριν τον πληστηριασμό. Επειδή λέει ρητά ο νόμος. Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων παγώνουν όλα τα μέτρα καταδίωξης, είναι ένας τρόπος να σταματήσει τον πληστηριασμό. Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Πάμε στο λεφτό.